Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε πόλεμο του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εξελίσσεται η σύραξη στην Ουκρανία μετά την υλοποίηση της απειλής Πούτιν να κλείσει τη Στρόφιγγα προς Πολωνία και Βουλγαρία, αφού οι δύο χώρες αρνήθηκαν τον προτινόμενο μηχανισμό της Gazprom για πληρωμές σε ρούβλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη, δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη και την Ελλάδα μετά τη βόμβα που πυροδότησε η Μόσχα, κλείνοντας τη Στρόφιγγα του αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία. PGNiG otrzymał w dniu dzisiejszym informację, iż wraz z dniem jutrzejszym gaz rosyjski z kontraktu jamalskiego nie będzie płynął. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχει εκπονηθεί προβλέπει εξασφάλιση περισσότερων φορτίων LNG, ενίσχυση της ρεβιθούσας με έξτρα πλωτή δεξαμενή, περισσότερο αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP, αύξηση της εξόρυξης λιγνίτη και λειτουργία 5 μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ντίζελ. Το απόθεμα περίπου από φυσικό αέριο είναι ότι έχουμε συσαποθήκη στη ρεβιθούσα. Αλλά εκτός από αυτό όμως, πρέπει να εντείνουμε και να δουλέψει ο λιγνίτης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αλλά για να δουλέψει όμως ο λιγνίτης, οι μονάδες λιγνητικές εννοώ, πρέπει να υπάρχει και προσωπικό. Βουλγαρία και Πολωνία αρνήθηκαν να πληρώσουν σε ρούβλια όπως προέβλεπε το διάταγμα Πούτιν, με την Gazprom να αναστέλει τις παραδόσεις προς αυτές. Η πρόεδρος της Κομισιόν δηλώνει πως η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για τη διακοπή ρωσικού αερίου. Χαρτογραφούμε τη συντονισμένη απάντησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι να είναι βέβαιοι πως είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται. Η πληρωμή της επόμενης δόσης της Ελλάδας για το ρωσικό αέριο από την κρατική ΔΕΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 20 με 25 Μαΐου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας τόνιζαν στο Open πως η χώρα μας θα ακολουθήσει τις τάσεις της Ευρώπης. Και ενώ η Ευρώπη αναζητεί κοινό βηματισμό, τα κράτη-μέλη εκπονούν σχέδια σε εθνικό επίπεδο, με την προμήθεια LNG από τη ΣΥΠΑ να βρίσκεται στα περισσότερα εξ αυτών. For the last several months and even prior to the invasion, we have been working to increase natural gas supply and options to European countries that have been reliant on Russia for natural gas supply. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν εκτοξεύσει τις τιμές φυσικού αερίου πάνω από τα 110 ευρώ τη μεγαβατόρα. Στο άνοιγμα της αγοράς, η τιμή για τα συμβόλαια παράδοσης Μαΐου εκτινάχθηκε 24% στα 127,5 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Απριλίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας Κώστας Κρέκα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις της Μόσχας να κόψει τη ροή φυσικού αερίου προς Πολωνία και Βουλγαρία. Επιτάπητος τέθηκε το Plan B για την επάρκεια της χώρας, ο τρόπος πληρωμής της Ελλάδας με τα συμβόλαια να λήγουν στις 20 Μαΐου, αλλά και η συνδρομή προς τη Βουλγαρία, πιθανότατα με LNG, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το κλείσιμο της Στρόφιγγας. Όλο και περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν εξοπλισμό στην Ουκρανία, όσο η Ρωσία ετοιμάζεται για κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ντονμπάς. Και ενώ η συζήτηση ενός πυρηνικού πολέμου έρχεται και πάλι εφιαλτικά στο προσκήνιο, η Δύση έχει τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για ενδεχόμενη επέκταση της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης και στη Μολδαβία. Οι αναφορές του Σεργέη Λαυρόφ σε έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο προκαλούν την άμεση αντίδραση της Ουάσιγκτον. Я повторяю еще раз, это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать. Ο πρόεδρος Ζελένσκι παράλληλα καταγγέλει ότι η Μόσχα όχι απλώς απειλεί, αλλά στην ουσία τρομοκρατεί τον πλανήτη με τις δηλώσεις της περί χρήσης πυρηνικών, όσο το Κίεβο εντοπίζει ρωσικούς πυράβλους πάνω από πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία. Прямо сегодня вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій – над Запорізькою, над Хмельницькою та Південноукраїнською атомною електростанцією. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів. Η ρωσική αεράμινα την ίδια ώρα αναχαιτίζει ουκρανικό ντρόουν στην περιοχή Κούρσκ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Νέες αναφορές για επιθέσεις στο χωριό Κολμπάσνα της Υπερτνιστερίας προκαλούν ανησυχία στη Δύση για ενδεχόμενη επέκταση της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας και στη Μολδαβία. Είναι μια σιτουάτσια κομπλέξα και τενσιονάτα. Noi suntem vigilenți. Vom lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor escaladări, pentru întărirea securității statului și protejarea cetățenilor noștri. We're still looking to the cause of that. It's still
You know, still doing an analysis here, so not really sure what that's all about, but that's something that we'll stay focused on. Με τις ρωσικές επιθέσεις να κλιμακώνονται στα ανατολικά και τη Δύση σε συνεχή επιφυλακή, όλο και περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν τη μετάβαση στα ανατολικά όπλα, ελπίζοντας σε ήττα του ρωσικού στρατού. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα οξείας υπατήτιδα σε παιδιά. Σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας, παρότι για την ώρα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα. Προβληματισμένη εμφανίζεται η επιστημονική κοινότητα για την έξαρση του ιού της υπατήτιδας στα μικρά παιδιά. Οι ειδικοί δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και στη χώρα μας περιστατικά χωρίς σαφή αιτιολογία. Ας μην ανησυχούμε. Ό,τι χρειαστεί θα γίνει. Είναι πιθανό να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα. Τις περισσότερες φορές οι υπατήτες είναι αυτοϊόμπλουστοι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, βασικός ύποπτος για τα περιστατικά οξείας υπατήτιδας σε παιδιά φαίνεται να είναι ένας συγκεκριμένος τύπος αδενοϊού, τον οποίο οι ειδικοί εξετάζουν εξονυχιστικά. Συνδέεται με κάποιο τύπο αδενοϊού, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν φαίνεται να συνδέεται με τον κορονοϊό. Μας ανησυχεί. Μπορώ να πω ότι έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες μια αυξημένη αριθμό κρουσμάτων. Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο της Λάρισας όταν μια 16χρονη εισήχθηκε ανοσηλεία με συμπτώματα υπατήτιδας όπως πυρετός και ξανθήματα τα οποία εμφανίστηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη. Ωστόσο τα δείγματα των εργαστηρίων δεν έδειξαν οξεία υπατήτιδα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 190 περιστατικά οξείας υπατήτιδας σε μικρά παιδιά στην Ευρώπη και στην Αμερική, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.